Από απόψε ήδη το βράδυ της Παρασκευής αρχίζουν να πνέουν οι νότιοι άνεμοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να ενισχυθούν, επηρεάζοντας ιδιαίτερα βόρειες περιοχές του νησιού. Οι βόρειες αυτές περιοχές, τις οποίες θα ήθελα να επισημανθεί, γιατί θα είναι, θα λέγαμε, και ιδιαίτερα ευάλωτες αυτούς τους ανέμους από πολλές πλευρές, είναι δυτικά των Χανίων, περιοχές οι οποίες ξεκινάνε περίπου από την περιοχή της Αγίας Μαρίνας και δυτικότερα, με τη μεγαλύτερη ένταση να σημειώνεται στα δυτικά, στις δυτικές παράκτιες ζώνες του νησιού μας. Είναι οι περιοχές οι οποίες ξεκινάνε ανατολικά του νομού Χανίων, από τις Καλύβες και ανατολικότερα. Επηρεάζεται η περιοχή του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα το Ρέθυμνο θα λέγαμε, γιατί εκεί βλέπουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις και πάλι. Οι περιοχές του Ηρακλείου, με την πόλη του Ηρακλείου και πάλι να πρωτοστατεί. Καθώς και επίσης και ανατολικότερα η περιοχή του Αγίου Νικολάου και ανατολικές ακτές του νησιού. Οι εντάσεις που θα σημειωθούν από νωρίς αύριο το πρωί εκεί και θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, εμείς τις δίνουμε σαν μέσο όρο τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Αυτές όμως είναι μέσες εντάσεις. Οι μέγιστες εντάσεις υπό τη μορφή των ρηπαίων ανέμων, όπως τους χαρακτηρίζουμε, φαίνεται να κορυφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλότερες τιμές. Τώρα, ο καιρός όσον αφορά για το Σάββατο αναμένεται ότι θα είναι γενικά καλός, με λίγες αραιές υψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί και αυτή σε αρκετά υψηλά επίπεδα, με τις ελάχιστες τιμές να ξεκινάνε κοντά στους 14 έως και 15 με 16 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, ενώ οι μέγιστες τιμές θα κορυφωθούν πάνω από τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου για κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα του Βορρά και μάλιστα στις περιοχές όπου επιτοπλίστων θα πνέουν αυτοί οι ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι. Επίσης, γίνεται μια μεταφορά σκόνης, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και θα λέγαμε δεν είναι ιδιαίτερα έντονη προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά, αύριο θα σημειώσει αρκετά υψηλότερες τιμές και οι μέγιστες τιμές αυτής της μεταφοράς θα είναι το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί. Στη συνέχεια τώρα, για την Κυριακή, αναμένεται ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι γενικά και πάλι το πρωί πάρα πολύ καλές. Οι νότιοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές του νησιού, δηλαδή από το Ρέθυμνο και ανατολικότερα. Λίγο πριν το μεσημέρι όμως, αυτοί οι νότιοι άνεμοι εδώ από τα δυτικά θα στραφούν από δυτικές, ελαφρά νοτιοδυτικές διευθύνσεις και η έντασή τους σταδιακά θα φτάσει στα 5 με 6 μποφόρ. Για την θερμοκρασία τώρα της Κυριακής θα υποχωρήσει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, με την ελάχιστη να ξεκινάει κοντά στους 12 βαθμούς και τη μέγιστη να φτάνει γύρω στους 19 με 20-22 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις ανατολικές περιοχές, όπου εκεί θα διατηρούνται και το πρωί νοτιάδες. Από τη Δευτέρα τώρα δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, πάλι νέο βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται να κινείται ανατολικότερα, επιφυλάσσοντας και πάλι σε εμάς τους νοτιάδες και ίσως οι δυτικοί άνεμοι την Δευτέρα το βράδυ προς την Τρίτη και πάλι να προκαλέσουν έτσι κάποιες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική βροχή.